παίζει έχουν μια πάγια εξωτερική πολιτική η οποία περιλαμβάνει τις διεκδικήσεις πάνω στην Ελλάδα. Απλώς εμείς το ξεχνάμε γιατί είμαστε ο λαός της Φεδράς Πορτοκαλέας. Mm-hmm. Είμαστε Φεδρός ως λαός και είναι και Φεδρός ο πνευματικός μας κόσμος. Περιλαμβανομένου και των δημοσιογράφων. Ο λαός φταίει ή η ηγεσία. Όχι, αυτό είναι δευτερόλεπτο. Ο λαός δεν κάνει εξωτερική πολιτική. Η ηγεσία κάνει. Η ηγεσία στις δημοκρατίες προέρχεται από το λαό. Βλέπα τις προάλλες, τις παρέλες της Θεσσαλονίκης. Ναι. Και πετούσαν 4F16 από πάνω από την παρέλαση. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία και εγώ αισθάνθηκα μεγάλη ευχαρίστηση. Mm-hmm. Αλλά η υπερηφάνεια όταν η Τουρκία έχει πολλαπλάσια F-16 και παράγει και F-16 μόνη της στα εργοστάσια της που είναι επί τουρκικού εδάφους και τις έχουν δώσει οι Αμερικάνοι. Mm-hmm. Ο Ράμα έκανε τη λάθος δήλωση, τη λάθος ώρα. Mm-hmm. Ο Ράμα είναι ένας πολιτικός ο οποίος είναι πολιτικάντης. Mm-hmm. Θέλει να μαζέψει ψήφους στο νότο της Αλβανίας. Και γι' αυτό στο νότο της Αλβανίας δεν κατοικούν μόνο Έλληνες, mm-hmm. κατοικούν και Αλβανόφωνοι. Μάλιστα. Και αυτοί δεν θέλουν. Ναι, αλλά μπορεί να δεχόμαστε εμείς απειλές τώρα και επικρίσεις από την Αλβανία, κύριε Υπουργέ. Υποτίθεται ότι εμείς είμαστε ο ισχυρός παίχτης εδώ. Όχι. Έτσι δεν γίνεται τίποτα. Καταρχήν δεν είμαστε ισχυρός παίχτης. Με διαλυμένη οικονομία δεν είμαστε ισχυρός παίχτης. Mm-hmm. Οι ισχυροί παίχτες έχουν και υγιέστατη οικονομία. Μα εγώ έχω βρει στο διαδίκτυο φωτογραφίες της Δερβιτσάνης και των Βουλιαράτων, ναι, των δύο κυρίων χωριών της Δρόπολης, δηλαδή, που είναι η καθαρτόμενη ναι, περιοχή, ναι, οι οποίες είναι παρμένες την 25η Μαρτίου ή την 28η Οκτωβρίου και είναι γεμάτη η γαλανόλευκη και τους δρόμοι. Μέχρι Σαϊδίας. Είχε όπλο ή δεν είχε? Είχε. Ξέρετε να μου απαντήσετε εσείς? Είχε, κύριε Υπουργέ, αφού το είδαμε στις εικόνες. Εγώ είμαι της άποψης όποιος κραδένει όπλο να πυροβολείται αμέσως από την αστυνομία. Καλημέρα, κύριε Παγκαλή. Καλημέρα, κύριε Παγκαλή. Καλημερίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες.